Βυζαντινά κάλαντα. Άναρχος Θεός καταφεύγηκε και την Παρθένο κατόκισε. Βυζαντινά κάλαντα με τα κρατήματα σε Ρουρέμ. Το Ρουρέμ είναι ευρύτερα γνωστό ως εποδός, ρεφρέν των Βυζαντινών καλάντων. Παρόλο που οι πληροφορίες για το τι σημαίνει Ρουρέμ είναι ελάχιστες, μπορούμε όμως με ασφάλεια να ισχυριστούμε ότι αποτελεί παραφθορά του Τελιρέμ και επομένως μια προσπάθεια απόδοσης άναρχης φωνής αγγέλων, δηλαδή ένα είδος αγγελικού ύμνου. Yeah.
συνεχίζοντας την αναφορά μας στην έννοια των καλάντων, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα παιδιά στην αρχή Ελλάδα κρατούσαν κλαδί ελιάς ή δάχνης, στολισμένο με καρπούς και άσπρο μαλλί. Η λεγόμενη ηρεσιόνη από το αέριο που σημαίνει μαλλί. Γύριζαν και τραγουδούσαν και τους έδιναν δώρα. Πάνω του κρεμούσαν κόκκινες και άσπρες κροστές. Στις κροστές έδιναν τις προσφορές των οικοκύριων. Άλλοτε κρατούσαν ομοίωμα καραβιού που παρίστανε τον ερχομό του Θεού Διονύσου. Ας ακούσουμε τώρα τα δωδεκανησιακά κάλαντα της πρωτοχρονιάς.
Εγώ περιμένω ένα θετικό.